Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, γεια σου. Τώρα έρχεσαι, Γρηγόρη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η δική μας δουλειά. Όταν εσείς πηγαίνετε, εμείς να γυρίζουμε. Άντε, γεια σου. Τώρα τι να σου πω. Καλημέρα να σου πω. Καληνύχτα να σου πω. Ό,τι και να μου πεις, εγώ θα πάω να ρίξω τώρα κάτι ύπνους. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Το πρόσωπο του Σαββάτου». Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή είναι ο κύριος Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο μεγάλος εθνικός τραγουδιστής, ο μεγάλος τραγουδιστής της Δρομιοσύνης. Κύριε Μπηθηκότση, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα, Κώστα Μαρδά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας ανοίξατε το σπίτι σας για να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Καταρχήν, να σας πω χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά και τραγούδια πολλά. Τραγούδια έχουν υποθεί και πολλά και καλά. Αλλά τα δικά σας τραγούδια πάντα ακούγονται και θα ακούγονται. Ξεκινάμε αυτή την κουβέντα με αφορμή την έκδοση της αυτοβιογραφίας σας. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, εγώ ο Σερ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κοχλίας. Και φαντάζομαι ότι όλη η ζωή σας ήταν ένα τραγούδι. Ήταν πικρό, ήταν χαρούμενο. Είχε δύο φάσεις. Και είχε και πίκρες και είχε χαρές αρχές. Είχε μια κούραση, το τη λέω με πίκρα. Αλλά στον δρόμο πήγαν καλά όλα, το κυνήγησα και εγώ προσπάθησα, αγωνίστηκα για να μπω μέσα στα πράγματα του τραγουδιού μας, του ελληνικού μας τραγουδιού, θαυμάζοντας βέβαια πάντα εγώ τον Μάρκο τον Βαβακάρη και όχι να γίνω σαν και αυτός, λέω θα μπω σε αυτό, γιατί έπαιζα κιθάρα και ήμουνα στα ευρωπαϊκά τραγούδια, έπαιζα τα τότε ευρωπαϊκά τραγούδια. Και στον δρόμο άκουσα τον Βαμβακάρη, ήμουν 14 ετών και κάτι άλλαξε μέσα μου και άρχισα να αγαπώ περισσότερο το λαϊκό τραγούδι. Και έγραψα και λαϊκά τραγούδια. Στην πορεία σας ενέπνευσε η χαρά ή η πίκρα της ζωής? Η χαρά. Ακούγοντα βέβαια τον Βαμβακάρη, είπαμε, μου έδωσε κάτι μέσα μου, μου άλλαξε το ρου, εκείνο που ήθελα, μου το άλλαξε. Από τα ευρωπαϊκά που έπαιζα κιθάρα, πήρα μπουζούκι και ήρθε που έγραψα και λαϊκή μουσική. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή. Δεν συλλογιστήκες τι πας να κάνεις. Μαχαίρι μου πήξες τρελή, θα με πεθάνεις. Και τώρα τρελοχωρεί και πάμε πίσω στο Περιστέρι, πάμε στη γειτονιά. Γεννηθήκατε Μυκηνών 5. Ναι. Τώρα βέβαια ο δρόμος λέγεται Οδός Γρηγόρη Μπηθηκότση. Προς τιμήν. Ναι, ο Δήμαρχος με τίμησε, κύριος Δημητρακόπουλος, και ονόμασε την οδό Μυκηνών 5 σε Γρηγόρη Μπηθηκότση. Σκεπτόσαστε τότε στα μικρά σας χρόνια ότι κάποτε θα φτάνατε τόσο ψηλά να γίνετε ο εκφραστής της ελληνικής φωνής? Θέλω να πω ότι κανείς δεν πιστεύει ότι, και να, ότι θα φτάσει εκεί που φτάνει κάποιος, όπως εγώ εκεί που έφτασα. Πίστευα μέσα μου ότι αγαπώ αυτό που κάνω, γιατί αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν φτάνεις κάπου. Και τελικά ο κόπος μου
Έκατσε. Βρήκε θέση. Μερικά έτσι οικογενειακά. Παιδί μιας οχταμελούς οικογένειας. Ναι, φτώχεια, έτσι. Έξι αδέλφια και η μητέρα και ο πατέρας, οχτώ. Ο πατέρας δεν ήθελε να παίζετε μπουζούκι, παίζατε κρυφά. Ναι, όταν αγόραζα το μπουζούκι το 40 που πήγαν τα αδέλφια μου στο μέτωπο, το κακοφάνηκε. Ήμουν πιο μικρός και είχα μείνει εγώ. Δεν με πήραν, δεν επιστρατεύτηκα για τον πόλεμο της Αλβανίας με τους Ιταλούς. Πήγαμε στην Αλβανία στον πόλεμο. Και του κακοφάνηκε, έγινε μια μικροφασαρία, ξεπεράστηκε σιγά σιγά και εγώ προχώρησα με το μπουζούκι. Να πούμε εδώ στην βιογραφία σας που είναι επιμέλεια του Πάνου Γεραμάνη, λέτε χαρακτηριστικά ότι στον πόλεμο με τη Γερμανία οι φίλοι σας έφυγαν για το μέτωπο και περισσότεροι σκοτώθηκαν. Με την Ιταλία. Με την Ιταλία. Κατόπιν μπήκανε, μετά από 6 μήνες οι Γερμανοί μέσα. Στις 6 Απριλίου. Λοιπόν, πεινάσατε σαν οικογένεια. Όχι απόλυτα, αλλά ναι, πεινούσε όλος ο λαός. Και πώς τα βγάζετε πέρα, πήγατε στη Γαστούνη, πήγατε στα χωράφια. Πήγα στη Γαστούνη, εγώ και φύλαγα σταφίδα από ένα γειτονά μου. Ήτανε με Μαυραγωρίτης και πήγαινε στη Γαστούνη, στην Αγκινάρα, σε ένα χωριό εκεί. Και πήγα, παρακάλεσε και η μάνα μου. Ρε Κώστα, πάρ' το παιδί και με πήρε ο Κώστας και πήγα εγώ και φύλαγα τη σταφίδα της Μπίμπο. Και πέρασα από τον Απρίλη μέχρι τον Σεπτέμβρη του 41, στη δυνατή πείνα. Μετά στα Δεκεμβριανά, στην έναρξη του εμφυλίου, πέρασατε επίσης δύσκολα. Λέτε στη βιογραφία σας ότι κρυβόσαστε έτσι, με συγγενείς σε ένα πηγάδι. Αφού ρίγανε μπόμπες, ο γαμπρός μου είχε κάνει ένα πηγάδι. Και εγώ κατέβει κάτω στο πηγάδι, πήγε κάτι κουρελούδες, κάτι μπουκές είχε κάνει, που κοιμόμαστε τις νύχτες εκεί για να μην πεθάνουμε από κανένα βόμβα, τους κόμπι που έριχνε τα κανόνια από τον Πειραιά σε όλη την Αθήνα, γιατί είχαν κατέβει οι αντάρτες και έγινε εκείνο που έγινε, το κακό. Τελικά το δράμα του ελληνισμού είναι ο διχασμός, ο εμφύλιος. Να μην ξαναγίνει ποτέ αυτό και να πάμε παρακάτω. Από μεσημερό έμοιαζε ένα στέκι σαν αμάξι γερικό στην ανηφοριά. Κάθε από μεσημερό στο κρυφό μας στέκι απ' το μαγερικό που θέλει η βοριά. Όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπίτι. Όλα μοιάζαν ουρανός και γλυκό, γλυκό ψωμί. Πάμε στην ενότητα λοιπόν και μέσω του τραγουδίου εκφράσατε την ενότητα του ελληνικού λαού. Αλλά στην αρχή πήγατε επίσης εξορία υπηρετώντας το στρατιωτικό σας στη Μακρόνησο. Ναι. Καλά, όσοι νόμισαν ότι μπορεί, δεν τους έβρισκαν πουθενά, γιατί εμένα δεν με έβρισκαν. Ούτε με τον Αντάρτη, δεν με έβρισκαν ούτε με τους Τσολιάδες που ήταν τότε. Και σου λέει, για να δούμε αυτός τι κάνουμε. Πήγαν στη Μακρόνηση που βγήκε σε καλό. Έγινα εκεί πέρα, έφτιαξα την ορχήστρα. Ψυχαγώγησα στο πρώτο τάγμα σκαμπανέων της Μακρονήσου. Τον υπόλοιπο στρατό, τους αξιωματικούς, έπαιξα περισσότερο μπουζούκι, παίζοντας κάθε βράδυ στη λέσχη και το καλλιέργησα. Υπάρχει ένα περιστατικό με μια επίσκεψη της Βασίλισσας τότε Φρυδερίκης. Ναι, είχε έρθει. Θα μας το θυμίσετε? Ναι, είχε έρθει. Εγώ είχα σπάσει το μπουζούκι, είχα γλιστρήσει και είχε σπάσει το μπουζούκι και παίξαμε και χώρια από την ορχήστρα. Παίξαμε μέσα στη λέσχη αξιωματικών που ήταν ο Παύλος και η Φρυδερίκη
και ζήτησε να δει τα όργανα που παίζουμε. Και τη είπα εγώ ότι αυτό λέγεται μπουζούκι που διασκεδάζει ο λαός. Ως γερμανικής καταγωγής δεν ήξερε και τι είναι αυτό το όργανο. Τέλος πάντων, εγώ τη είπα ότι είναι το μπουζούκι που διασκεδάζει ο λαός. Και λέγεται μπουζούκι αυτό το όργανο, απλά έτσι. Εκεί είπαμε είναι η γνωριμία σας και με τον Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο δεν ήταν γνωστός τότε. Έτσι, ήταν ένας νέος που σας είπε ότι σπουδάζω στο Παρίσι. Σπούδαζε μουσική, ε. Ναι, ήταν ξαπλωμένος μια μέρα και μας παρακολουθούσε να περνάει και η ώρα του. Αγαπούσε βέβαια τη μουσική, δεν ήταν η μουσική αυτή που ο Μίκης σπούδαζε, ήταν λαϊκή η μουσική. Ο Μίκης σπούδαζε κλασική μουσική, ορατόρια κλπ. Να γράψει στη ζωή του. Και κρατούσε ένα βιβλίο. Και κάπου είπα εγώ ότι εδώ θέλει φά σε ένα τραγούδι του Μιτσάκη που τον λάτρευα πάρα πολύ και τον αγαπώ πολύ και στη μουσική του και σε όλα του, πολύ κυρίως. Λοιπόν, ήταν το Φανταράκι απόψε πάλι και κάπου ήθελε στο γύρισμα ένα ακόρντο, ένα ακομπανιαμέντο, φα. Και λέει ένα παιδί ξαπλωμένο, μακρύ παιδί, με ένα βιβλίο στο χέρι, λέει φα πάει. Του λέω εσύ τι δουλειά κάνεις φίλε, μου λέει σπουδάζω μουσική. Και μιλήσαμε κατόπιν, λέει ότι λέγεται Μίκης Θεοδωράκης εμένα, δεν μου το κράτησα το όνομά του. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Αργό βλεπόμαστε εκεί. Άλλη μια φορά όμως, κάπου ήταν το πόδι του τραυματισμένο, χτυπημένος και κατέβαινα για χορδές εγώ να πάρω από την Αθήνα για τη λέσχη της ορχήστρας μου στα όργανα, χορδές για τα μπουζούκια και κιθάρες και κάπου στη Γερατέα του έδωσα ένα ποτήρι νερό. Είπα και ένα παιδί στο αυτοκίνητο μέσα, μπορούσε να κατέβει. Ήταν χτυπημένο το πόδι του. Και εκείνος θυμότανε αυτό. Άκουσα και τη φωνή μου στο Παρίσι που τραγούδισε του Χατζηδάκη, του Γαρούφαλου, στα αυτή και αυτά όλα. Και το τρολοκόρτισε το δικό μου σύνθεση. Και του άρεσε η φωνή μου που ήταν πιο σκληρή από τους άλλους. Και τη νόμισε ότι ήταν πιο ελληνική. Η άνοιξη ακριβή κι αν αγυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χέρι πόδι η άνοιξη ακριβή κι αν αγυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Μέσα στα βουνά δε μου πρωτομάς τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Το Γαρίφαλο στα αυτή το ζητήσατε εσείς ο ίδιος από τον Μάνο Χατζηδάκη, γιατί ναι, υπάρχει ένα περιστατικό, θέλω να το πείτε. Είσαστε στην Αιώλου. Μου αρέσαν τα τραγούδια. Μου αρέσαν αυτά τα τραγούδια. Το τραγούδι μου άρεσε, το Γαρίφαλο στα αυτή. Και είπα στην εταιρεία ότι είναι ένα τραγούδι που άμα το πω και αυτά, δεν έχει κίνηση αγοραστική. Το τραγουδούσε μια τραγουδίστρια, νομίζω η Έλσα Λάμπου. Και ήθελα να πάρω ένα πουκάμισο εγώ να περάσω απέναντι Σταδίου και εκεί στη γωνία Αιώλου και Σταδίου. Ήταν ένας με ένα γραμμόφωνο και του είπα και του έδωσε και ένα δεκάρικο και το έβαλε και το άκουσα και το έβαλε και από την άλλη μεριά της. Ήταν από την άλλη φάτσα ο Σατράπης. Εμένα μην μου παριστάνεις. Είπα αυτά τα δύο τραγούδια, δεν ήξερα πού να τον βρω, τον βρήκα το Μάνο στο Φλόκα. Όταν πήγα και μου λέει εσύ ποιος είσαι, ο Μάνος, αφού ρώτησε έναν καρσόνι και μου έδειξε. Παρακολουθούσε ένα τάβλι, του είπα ο Πυθικότης, εκείνος εξαιρετικό, με και φωνή που είχα βγάλει τρελοκόρισα και αυτά και άλλα πολλά τραγούδια που μου τραγούδουσαν άλλοι τραγουδιστές. Ναι, και σηκώθηκε όρθιος και με υποδέχτηκε και μπήκαμε στο στούντιο μετά, συζητήσαμε και μόνο ο Τσιτσάνης
αυτά τα τραγούδια έχει παίξει. Το Γαρίφαλο Σταυτή και το Σατράπι, μη μου παριστάνεις του Χατζηδάκη. Και σιγά καλέ μου την άμαξα του Περδικόπουλου. Κανένα άλλο δεν έχει. Δεν έπαιζε αλλού όχι. Όχι, τίποτα. Αυτά τα δύο τραγούδια. Το έκανε για εσάς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την αφήγηση αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο ολοκένουργιο επεισόδιο του Χορεύοντας τη Σιωπή. Δευτέρα στις 11 παρα 20 τη νύχτα στον Αλφα. One way or another. Ελάτε γρήγορα εδώ που η τεχνολογία σας καθυλώνει. Αποκτήστε τώρα στο Γερμανό το φανταστικό Motorola C336 με πολυφωνικούς ήχους και με σύνδεση Telestet Call με το χαμηλότερο πάγιο της αγοράς δωρεάν. Τόσο απλά. Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός. Σας συνδέει με την τεχνολογία. 11 Φεβρουαρίου. Τρώγεται με τα μάτια. Μόδα, γλυκιά και πιπεράτη, γούνες και σεξ ισόρουχα, τολμηρό street fashion. Άνοιξη καλοκαίρι 2003, μια πρώτη γεύση. Catherine Zeta-Jones, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Eminem. Τα λόγια τους, τροφή για σχόλια. Ομορφιά, τι μαγειρεύει η επιστήμη, μπότοξ και νέα θαύματα. Έξτρα τεύχος, έλλη γεύσης, από τον Ηλία Μαμαλάκη. 92 γκουρμέ και light απολαύσεις. 11 Φεβρουαρίου, τεύχος, χορταστικό. Του Θεού του Ήλιου, στα πανάρχια και άλλα τα ενίγματα των πυραμίδων, στο μυστήριο της Σφίγγας. Αίγυπτος, το πορτρέτο του χθες, του σήμερα και του αύριο. Στις εικόνες, Κυριακή στις 3 το απόγευμα, στον Αλφα. Τώρα το SMS Game μοιράζει 100.000 ευρώ στις 14 Φεβρουαρίου. Στείλε τώρα 100 στο 4100, απάντησε σε 5 πολύ απλές ερωτήσεις και που ξέρεις, μπορεί να αλλάξεις και εσύ τη ζωή σου. Παίξε τώρα 100.000 ευρώ σε περιμένουν. Στείλε 100 στο 4100. Το Compact Disc Club βάζει μουσική για την παρέα. Μιλάτε το πρωί. Συνέφιες. Πλατεία Αβυσσινίας. Συνέφιες. Μία κασετίνα με 72 μοναδικές επιτυχίες σε 4 CD. Σου φέρανε. Πλατεία Αβυσσινίας. Αξέχαστα τραγούδια. Εγώ δεν ήμουνα. Που έχουν γράψει ιστορία. Άλλη τι με κάνες εσύ. Πλατεία Αβυσσινίας. Και το κέφι της παρέας ανεβαίνει. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες. Πλατεία Αβυσσινίας. Με την εγγύηση ποιότητας του Compact Disc Club. Αποκλειστικά στο 6888888. Φεβρουάριος, νέα σεζόν. Άνοιξη καλοκαίρι 2003. Η Vogue παρουσιάζει τη πιο sexy μόδα των τελευταίων ετών. Επιλογές Vogue για να αποκαλυφθείτε, να λάμψετε, να προκαλέσετε. Vogue Φεβρουαρίου και Vogue Collection. Αν δεν είναι στη Vogue, δεν είναι στη μόδα. Ρε μαμά, αυτό το Lonely Planet με ταξιδεύει. Τώρα ας πούμε εγώ είμαι Via Veneto, ψωνίζω και ψάχνω να δω πού θα πάμε. Τι πού θα πάμε, ρε αγάπη μου. Διάβασε την ιστορία της πόλης. Έχει μνημεία, έχει μουσεία, έχει εκδρομές. Διάλεξε μια παράσταση το φαγητό. Μαμά, το πιστεύεις. Αυτός ο οδηγός βγαίνει εντελώς δωρεάν κάθε Σάββατο. Κι άλλο την Κυριακή είναι απίστευτο. Μιλάμε για ταξιδιωτική εγκυκλοπαίδεια. Κάθε Σάββατο θα παίρνεις εσύ το έθνος και κάθε Κυριακή εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Θα τα έχουμε όλα τα Lonely Planet. Τα θέλω όλα. Ναι, ναι, θα το πω. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Θοδωρή λέει, μαμά, να πάμε μια φορά στη Ρώμη τρεις μας. Με τη μάνα στη Ρώμη. Ναι, θέλει λέει να πετάξει μωρέ στη Φοντάνα Αντιτρέβη ένα νόμισμα. Να πετάξω εγώ τη μάνα σου στη Φοντάνα Αντιτρέβη. Ναι, έλα μανούλα μου, ναι. Και του άρεσε η ιδέα σου καταρχήν, ναι, δεν λέει όχι. Θα το πω και αυτό μανούλα, ναι. Η μαμά λέει μπορείς να τη δανείς στο Κάιρο. Να πάει να πάρει το έθνος πέστης. Κάθε Σαββατοκύριακο δωρεάν μαζί με το Έθνος. Αυτό το Σάββατο Ζάγκρεπ και Δαλματικές Ακτές και την Κυριακή Μπουένος Άιρες. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Διαπλοκή, διαπλεκόμενη και εγκλήματα στο όνομα του σπορ. Η δίκη στον Αλφα. Τρίτη μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας και πάλι. Είναι η εκπομπή Το Πρόσωπο του Σαββάτου. Πριν συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Γρηγόρη Μπιστικότση, να σας πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής για να υποβάλλετε ερωτήματα και για να ψηφίσετε ποιο πρόσωπο θέλετε να καλέσουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Μπιστικότση, πάμε πάλι πίσω. Πάμε στο Αμπρί. Είναι ένα κέντρο που δουλεύατε και είχατε ένα. Πλατεία Κάνικος. Στην Πλατεία Κάνικος. Κατά λοιπόν κάποιο εκεί γνωστό. Τότε, αλλά περισσότερο μετά. Ναι, ο κύριος Καραμαλής, πολύ κυρίως, ήταν δικηγόρος τότε. Δικηγόρος. Δικηγόρος στα ασφαλιστικά. Και έρχονταν εκεί στο κέντρο για 3 φορές τη βδομάδα με μια κυρία πάρα πολύ όμορφη. Και όταν έφευγε, μας άφηνε και ένα 50. Ρωτούσαμε πώς λένε τον κύριο, δεν ξέρει κανείς. Και εμείς τον είχαμε βγάλει 50. Έτσι αστεία η ορχήστρα και τα καρσόνια τον λέγαμε ο 50. Μεγάλο ποσό τότε έτσι για το δεδομένα της εποχής. 50 δραχμές με ολοκάμα το παίρνω εγώ. Πού ήμουν συγκροτηματάρχης. Μιλάμε για το 51 τώρα. Και ένα βράδυ μας είπε θα έρθετε νωρίς γιατί θα έρθει ο υπουργός. Περιμένουμε. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο κύριος, κάθεται εκεί και κάποιοι όρθιοι και αυτά όλα, αυτοκίνητα απ' έξω. Ήταν ο κύριος Καραμαλής, 51-52 ήταν που έγινε υπουργός δημοσίων έργων. Και τον είχαμε ονομάσει 50. Μετά μάθαμε λοιπόν μια άλλη μέρα. Οι μέρες γράψανε ότι λέγεται κύριος Καραμαλής, υπουργός δημοσίων έργων. Και μείναμε φίλοι από τότε. Πελάτης σας, τακτικός. Βέβαια. Έχετε αναδείξει πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Πάρα πολλούς και πολλές. Υπάρχει ένα περιστατικό με την Βίκη Μοσχόλιο που στην αρχή την είχαν απορρίψει. Όχι, δεν την είχαμε απορρίψει. Εγώ. Όχι εσείς, κάποιος άλλος που την είχε ακούσει. Και είστε ναι, εσάς. Το συγκρότημα, κάποιος την άκουσε στο συγκρότημα εκεί. Μάλλον ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, το Μπουζούκι, το Θεός, το Μπουζούκι. Ο μεγάλος του Μπουζουκιού. Είχα τον Καρνέζη και τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο και τον Καρνέζη. Ήταν οι δύο υπερδυνάμεις στο Μπουζούκι. Ναι. Στην Τριάνα του Χιλά. Οδός. Στη Συγκρού. Συγκρού. Λοιπόν, κάπου με πιάσε ένα φανάρι μένα, κάπου την είχαν ακούσει και την είχαν βγάλει ότι δεν κάνει. Και πώς έφτασα εγώ με το φανάρι, εγώ να παρκάρω πάνω στο πεζοδρόμιο, ήταν ένα μεγάλο πεζοδρόμιο, βλέπω μια γυναίκα μεγάλη και μια κοπέλα. Εδώ δεν ήξερα τη Μοσχολιού, μου την είχε συστήσει μια ξαδέλφη της, μου είχε πει ότι την ξαδέλφη μου να την ακούσεις και λοιπά. Εκείνοι με γνώρισαν. Μου λέει είμαι η κοπέλα που σας έχει πει η Έφη Λίντα, ξαδέλφη μου. Μπήκαμε μέσα. Λέει μας άκουσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Κώστας και μας είπε ότι ας πούμε θέλω δουλειά. Λέω ας ακούσει και εγώ ένα τραγούδι να πει τι λέει ο Κώστας και παίξανε λοιπόν ένα τραγούδι και άκουσα και εγώ. Είδα κάτι στο λαιμό της ότι είχε μια χρειά που ήταν δηλαδή καλή. Μου είχε πει και ο Ξαρχάκος για ένα τραγούδι που είχε χάθηκε το φεγγάρι για ένα έργο που είχε έβγαλε, τη Λόλα. Έτσι ήτανε, αν θυμάμαι καλά. Και την πήραμε στο κέντρο. Του ήλιου σβήστηκε το φως, αυτό λέτε. Ναι, χάθηκε το φεγγάρι. Και μέσα ξεκινάει από αυτό το τραγούδι και γίνεται η Βίκη η Μοσχολιού. Οι δρόμοι μας χωρίσανε και εσύ είσαι στα ψηλά και εσύ είσαι στα ψηλά και εσύ είσαι στα ψηλά και εγώ στα χαμηλά. Με τον Στέλιο Καζατζίδη είχατε συνεργαστεί, είχατε πάει στο Κιάτο νομίζω, ένα διάστημα τότε εκεί στο 50. Αυτό έχει πλάκα μεγάλη, ναι. Για να το ακούσουμε. Τα γράφω μέσα στο βιβλίο αυτά με τον Στέλιο Καζατζίδη. Βεβαίως, από εκεί αριούμαι και εγώ τις πληροφορίες. Ναι, τα γράφω μέσα στο βιβλίο, καλύτερα να τα διαβάσουν και να τα ακούσουν. Θα τα διαβάσουν άμα τους ερεθίσετε κιόλας. Είναι μπόλικο και θα μας πάρει χρόνο τώρα και
Θα το διαβάσουν, βέβαια. Λοιπόν, με τον Καταζήτη είχατε πάει. Φίλοι πολλοί και συναυλίες με τον Μίκη στο κεντρικό που έπαθα το τρακ. Ο Χιώτης, η Μεριλίντα, ο Καζαντζίδης, η Μαρινέλα, εγώ. Φιλία μεγάλη με το Στέλιο Καζαντζίδη, εγώ. Στον παράκι του Μάριου, ο Δοσίωνος. Έχετε πει. Μεγάλος τραγουδιστής και πολύ καλός φίλος τότε. Μετά χαθήκαμε στον δρόμο μεγαλώνοντας. Κυριακή. Και το κλάψαν οι κοπέλες κι όλοι οι φίλοι καρδιακοί. Του Βοτανικού το μάγκα το καλύτερο παιδί στα μπουζούκια στις ταβέρνες κανείς δεν θα το δει. Στα μπουζούκια στις ταβέρνες για κανείς δεν θα το δει. Ωραίο παρελθόν. Μ' απ' τα γλέντια κι απ' τους μάγκες πάνε τώρα πια απόν. Του Βοτανικού το μάγκα το καλύτερο παιδί στα μπουζούκια στις ταβέρνες κι κανείς δεν θα το δει. Στα μπουζούκια στις ταβέρνες κι κανείς δεν θα το δει. Υπάρχει πάντα ανάγκη διαφήμισης τελικά, έτσι. Ναι, καλά, η διαφήμιση είναι να μάθει ο κόσμος ότι θα γίνει αυτό. Έχετε πει ότι ούτε εσείς μπορούσατε να πείτε ορισμένα τραγούδια του Καζαντζίδη, ούτε εκείνος δικά σας. Καθένας δηλαδή ήταν φτιαγμένος για μια ειδική χρειά τραγουδιών. Ναι, οπωσδήποτε. Έχει τον τρόπο του Καζαντζίδη, δεν συζητιέται. Έχω πει και εγώ κάτι τραγούδια που νομίζω ότι είναι καλά για από ό,τι μου λένε και από ό,τι έχει κάτσει και έχει ακουστεί και έχει περπατήσει μέσα στον ελληνικό λαό, ότι είχαν δύναμη. Όχι μόνο είχαν δύναμη, είχαν δύναμη και η αδυναμία. Και γλυκύτητα. Υπάρχει ένα περιστατικό με τον Μίκη Θεοδωράκη. Έπαιζε πιάνο, προβάρατε κάποια τραγούδια και ήταν το τραγούδι με την Μαργαρίτα Μαργαρό εκεί που τον ενέπνευσε. Τι έγινε? Ναι, από ό,τι μου είπε ο Μίκης, στις αρχές που έχει υπελοποιήσει την ποίηση του Γιάννη του Ρίτσου, τον Επιτάφιο, μιλάμε 50 τώρα και τέτοιο. Η Μαργαρίτα μικρή είχε ανέβει στον ώμο του και φύγε και έπεσε στο πιάνο όπως έπαιζε ο Μίκης. Και η Μαργαρίτα τη σήκωσε πάνω και έφτιαξε ένα τραγούδι, τη Μαργαρίτα η Μαργαρό, το οποίο είπα εγώ. Περιστεράκι στον ουρανό. Ναι, και έγινε μεγάλη επιτυχία και αυτό. Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες
πεσημές και με τα μπουρλά. Ζωή τραβάει την ανηφόρα. Είπατε προηγουμένως για το τραξ στο κεντρικό το 1961. Τελικά, τρακ έχετε πάντα? Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, αν δεν έχουν τρακ, δεν πρόκειται να πούνε τίποτα και δεν πρόκειται να περπατήσουν να πάνε μπροστά. Δηλαδή το τρακ δείχνει, το θράσος δείχνει ευαισθησία. Θέλει το παρέα και τρακ. Μόνο το θράσος δεν περπατάει πουθενά. Εκείς... Σου θυμίζει το τρακ ότι πρόσεξε κάτι εδώ πέρα. Πρόσεξε, γιατί δεν προσέχουν. Μην κάνεις λάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι το τρακ. Λέτε μεγάλα τραγούδια, Αξιονεστή, Ρωμιοσύνη, και μπαίνετε στο χώρο του τραγουδιού που έχει ιστορικές και ιδεολογικές αναφορές. Εσείς όμως αρνείστε να γίνετε βουλευτής. Καλά. Γιατί? Ήθελα να λέω τα τραγούδια, να λέω τους καημούς του λαού. Είχαμε πολλά το 1900, το μεσαίωνα, το 50 και ύστερα. Μέχρι μέσα στο 50 υπήρχαν τα βάσανα, υπήρχε ακόμα ο Ράμος απάνω, υπήρχαν το υπόλοιπο ανταρτών, υπήρχε πόνος, υπήρχε αίμα, υπήρχε ο εμφύλιος. Και το είπα εγώ του Μίγη όταν με ξύπνησε και μου είπε για το βουλευτής, του λέω να φοράμε ένα περιβραχιόνιο, ρε Μίγη, του λέω, να τραγουδάμε τους καημούς του συνόλου του λαού. Και δεν έγινε βουλευτής. Και είπατε βέβαια το τραγούδι του νεκρού αδερφού, που είναι ένα τραγούδι συμφιλίωσης και πόνου παράλληλα. Και πόνου. Είναι του Μίκη Θεοδωράκη, ο νεκρός αδερφός, το έργο αυτό. Και ο στίχος γενικά και η μουσική σε όλο το έργο. Έχετε πει λόγια μεγάλων στιχουργών, όπως είναι του μεγάλου του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Κώστα Βίρβου, από τους μεγαλύτερους λαϊκούς. Ο Βίρβος, έχω πολλά με τον Βίρβο. Έχω 110 σύνθεση τραγούδια του κάνει, λόγια δική του ποίηση, στίχη αν θες. Και έχω μελοποιήσει 110 μόνο μουσική του Βίρβου. Άσε τους ποιητές. Από τι, από Βάρναλη, από Ελίτη, από Ρίτσο, από Χριστοδούλου, από Λιβαδίτη. Πού να θες. Του Μπελαμί, το Ουζερί, τα Ουζα έπινε σερί, το παλικάρι, το χλωμό, το πικραμένο. Όπως κι εγώ κάποια φορά, όταν με πρόδωσαν σκληρά, και από τότε με πιωτό αργό πεθαίνω. Στου Μπελαμί το Ουζερί, λόγια πικρά, κόρμια νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Ζήσι μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξες δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Στου Μπελαμί το Ουζερί, λόγια πικρά, κόρμια νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξες δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Εγώ μόνο με το στίχο. Ο στίχος με εμπνέει να γράψω μουσική. Αμα ο στίχος λέει, το τραγούδι για να γίνει επιτυχία έρχεται μόνο του, όσο κάνει 3 λεφτά, 3,5, 2,5. Εκτός όμως από τα έντεχνα, τα ποιητικά, όπως είπαμε προηγουμένως, με ιστορικές αναφορές, όταν έχετε δικτατορία δεν μπορούσατε να πείτε αυτά τα τραγούδια, έτσι δεν είναι, γιατί ήταν απαγορευμένα. Απαγορευτήκαν αυτά όλα. Αυτή όμως η περίοδος που ήταν δραματική για την Ελλάδα σας έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθείτε. Έδωσα. Τι, όχι να αναδειχθώ, αλλά αντιδειγμένος ήμουνα. Ναι, όχι, να αναδειχθείτε σε ένα άλλο χώρο. Έγραψα περισσότερο. Τότε, αφού δεν έλεγα Μίκη Ξαρχάκο, Χατζηδάκη κλπ. Μούτσι. Άρχισα να γράφω εγώ. Και έκανα μεγάλες επιτυχίες. Και τι, όπως είμαι αγαπημένη, μια γυναίκα φεύγει, τον Μπελαμί, ο Κυρθάνος, τα άλογα. Τι να θυμάμαι, ο πατήρ ο Λουκάς, τι να θυμάμαι. Αυτά είναι όλα του Κώστα Βίρβου. Είναι ένας δίσκος που όλα έγιναν επιτυχίες. Όλα είναι Βίρβος εδώ, στίχος. Και το άλλο το τρομερό που λέτε, από το Α ως το Ω για να φτάσω. Βίρβος και εδώ.
Βέβαια, έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έχω γράψει μεγάλα τραγούδια. Έχω βγάλει τραγουδίστρες, έχω βγάλει τραγουδιστές. Ήταν τα χρόνια άλλα εκείνα. Είχαμε αλληλοβοήθεια. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον και όταν βλέπαμε έναν καλό καλλιτέχνη, τον δείχναμε για να πάμε παραπέρα. Σήμερα, αν υπάρχει ένας καλός καλλιτέχνης, τον εκρύβουνε. Και προχωράει εκείνος με το 50%, με το 60%. Το 100% το κρύβουνε, το καλό. Σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το δρομάκι. Σε ψύχησε να σε ρωτάς, σε ψύχησε να σε ρωτάς. Σε ψύχησε να σε ρωτάς και χάθηκε μια αγάπη. Καταραμένο σου ρούχο, καταραμένο δίλι, άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι. Άλλου τον ένα ναι, κι άλλου τον άλλο ναι, μας έχει στείλει. Μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας το βιβλίο, ότι είσαστε αδέξιος στα μηχανήματα. Καθόλου τίποτα, δεν ξέρω. Λέτε ότι ποτέ, λέει, δεν έχω βάλει σωστά το pick-up ή το CD. Ούτε μέχρι σήμερα, δεν ξέρω. Αληθινά αυτά, δεν ξέρω πώς τα ακούτε, λίγια λαέ. Εγώ δεν ξέρω να βάλω pick-up, το δίσκο στο pick-up. Να βάλω τη βελόνα. Δεν ξέρω. Δουλέψατε πολλές φορές νύχτα, έτσι δεν είναι, σε κέντρα και δοξαστήκατε και την ημέρα. Λέτε στο βιβλίο σας ότι και η νύχτα έχει τα δικά της και η μέρα. Εσάς τι σας θέλει? Ναι, η ερώτησή σας έχει δύο φάσεις και είναι και οι δύο. Άλλος είναι συνηθισμένος την ημέρα και άλλος είναι συνηθισμένος στην τη νύχτα. Είναι φύλακας, είναι νυχτερινός σταθμάρχης ή είναι καλλιτέχνης. Ή του αρέσει το βράδυ να κάθεται να ζωγραφίζει. Να είναι ένας οποιοσδήποτε καλλιτέχνης. Υπάρχουν μισοί άνθρωποι τη νύχτα και μισοί άνθρωποι εμπνέονται από την ημέρα και οι άλλοι μισοί από τη νύχτα. Επειδή υπάρχει ένα στερεότυπο που λένε και διαβάζουμε ότι η νύχτα έχει αμαρτίες. Δεν έχει τίποτα και την ημέρα γίνονται διαμαρτίες και τσακούμε τη νύχτα. Επί 24ωρου βάσεως, λοιπόν. Γράφετε ότι σκεπτόμενος τους φίλους σας στο Περιστέρι, νιώθετε πως δεν έχουν φύγει από τη ζωή, πως είναι κάπου αλλού, κάπου στο εξωτερικό. Έτσι δεν πρέπει να λένε. Βέβαια. Εγώ έτσι τη φαντάζομαι. Δεν ξέρω πως οι άλλοι άνθρωποι φαντάζονται χάνοντας ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, τη μάνα τους, τον αδελφό τους, τον πατέρα τους, τον φίλο τους, τον καλό. Ότι κάπου έχει πάει. Γιατί? Γιατί να μείνω στον Καναδά? Ταξιδεύουν δηλαδή. Δεν πιστεύω σε μεταψυχώσεις και αυτά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να. Θέλω να πιστεύω ότι λείπει και είναι στον Καναδά. Δεν τον βλέπω. Χάνω σιγά σιγά τον ήλιο, το νερό, τη θάλασσα, τις γυναίκες. Αλλά νιώθω, λέτε, ότι η ζωή συνεχίζεται, κυλάει. Βέβαια. Εγώ φτιάχνω καινούριο μετρό. Κυλάει η ζωή. Και θα κυλάει. Και θα κυλάει. Και θα χαλάσουν αυτό το μετρό και θα φτιάξουν και κάπου παραπέρα ένα άλλο καλύτερο. Δεν σταματάει η ζωή, δεν σταματάει πουθενά. Γι' αυτό είναι νόμος που το λέω εγώ αυτή τη λέξη. Ο άνθρωπος που ζει σήμερα, γι' αυτό ακούω πολλά παράπονα από εφημερίδες, από ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις ανθρώπων παράπονα που δεν ζουν καλά. Και θα έπρεπε να ζουν καλά. Όμως ακούω και σε άλλα κράτη, άλλους λαούς που το ίδιο λένε και υποφέρουν και αυτό όλο μαζί είναι ένας σύνολον που λυπάμαι ακούγοντάς το εγώ. Τώρα ποιος θα το διορθώσει, ο Μπούς που θα πάει για να φέρει το πετρέλαιο ή κάποιος άλλος αύριο που θα πάει να μας φέρει νερό, γιατί δεν σταματάμε στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι θα πάμε και για το νερό πόλεμο.
σε λίγα χρόνια. Η αυριανή πόλεμη, λέει, θα είναι για το νερό. Εγώ το έχω πει από πολύ καιρό αυτό σε ανθρώπους και με κοιτάγανε έτσι. Μικρά μου ανήλια γαστενά και σπίτια χαμηλά μου στη γειτονιά βρέχει και στην καρδιά μου βρέχει στη φυτοκτο γειτονιά βρέχει και στην καρδιά μου. Θα συνεχίσουμε αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το μπορώ της Δευτέρας. Κρίση μέσης ηλικίας. Στις 6 παρα 10 στον Αλφα. Βορρά. Η φύση είναι τόσο αγνή, ανέγγιχτη, που ξυπνά τη δημιουργία. Ο μοναδικός ήλιος του μεσονυχτίου έγινε η έμπνευση για ξεχωριστά προϊόντα. Βάλιο, η μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία στη Φιλανδία, χαρίζει γεύση τόσο μοναδική και πλούσια, που γίνεται απόλαυση για να φέρει την έμπνευση και στο τραπέζι μας. Τυριά Βάλιο, γεύση ανέγγιχτης φύσης. Ελάτε γρήγορα εδώ που η τεχνολογία σας καθυλώνει. Αποκτήστε τώρα στο Γερμανό το φανταστικό Motorola C336 με πολυφωνικούς ήχους και με σύνδεση Telestet Call με το χαμηλότερο πάγιο της αγοράς δωρεάν. Τόσο απλά. Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός. Σας συνδέει με την τεχνολογία. Έχει τρελαθεί στο διάβασμα το παιδί. Τον είχε ταράξει στο ψέμα και τώρα πληρώνει τα σπασμένα. Τι να κάνεις ρε. Πού το μουσάξω. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ξεσπαθώνει και ξανανιώνει. Πατέρα κάτσε φρόνημα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Άλφα. Γκλάμουρ, τεύχος Φεβρουαρίου. Κεραυνό φόλος έρωτας. Άνδρες, σεξ, αμαρτίες, καυτές εμφανίσεις και εξπρές ετοιμασίες για το πιο γλυκό ραντεβού. Γκλάμουρ Φεβρουαρίου. Αληθινό όπως εσύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια είδηση διαφορετική. Το έτος 2003 έχει ανακηρυχθεί ευρωπαϊκό έτος ατόμων με αναπηρία. Πόσοι από εμάς γνωρίζουν ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάποιας μορφής αναπηρία? Οι άνθρωποι αυτοί αντιπροσωπεύουν πράγματι ένα σημαντικό και δυναμικό μέρος της κοινωνίας μας. Σεβόμαστε τα δικαιώματά τους, κάνουμε πράξη μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο δυνατή, χωρίς διακρίσεις. Πάμε μαζί. 2003. Ευρωπαϊκό έτος ατόμων με αναπηρία. Συνυπάρχουμε. Συμπορευόμαστε. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Αυτή την Κυριακή η Βραδινή αποκαλύπτει το βρώμικο παρασκήνιο των δασικών συνεταιρισμών. Νέες αλλαγές στις άδειες οικοδομής. Τι θα ισχύσει για τα μικρά οικόπεδα. Πώς θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας στο ΙΚΑ με 80% έκπτωση. Οι νέες συντάξεις του ΝΑΤ που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα. Και ακόμη, ένας ένθετος πολυσέλιδος οδηγός για το πώς θα νοικιάσετε το σπίτι σας στον Αθήνα 2004 και πώς θα λάβετε δωρεάν σπίτι στο Ολυμπιακό χωριό. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Βραδινή. Τώρα το SMS Game μοιράζει 100.000 ευρώ στις 14 Φεβρουαρίου. Στείλε τώρα 100 στο 4100, απάντησε σε 5 πολύ απλές ερωτήσεις και που ξέρεις, μπορεί να αλλάξεις και εσύ τη ζωή σου. Παίξε τώρα, 100.000 ευρώ σε περιμένουν. Στείλε 100 στο 4100. Σε αυτή την κλήρωση το Λότο μοιράζει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στους τυχερούς εξάριδες. Jackpot στο Λότο. Μήπως ο επόμενος τυχερός είσαι εσύ? Βουλωμένη μύτη, καταρροή, ρονάλμπι,
Το μόνο αποσυμφορητικό μύτης με δοσομετρική για σταθερές δόσεις. Ρονάλ. Δύο μόνο φορές την ημέρα αρκούν για δράση που διαρκεί 24 ώρες. Ρονάλ. Το αποσυμφορητικό μύτης που ξέρει τι κάνει. Βίχης, Βιταβίξ. Μόνο στα φαρμακεία. Καφέ με τις φίλες μου. Το διασκεδάζω. Εκπτώσεις Ανδρεάδης Home Stores. Υπερντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κυριακή στις 7. Βουτήξτε στην αδρεναλίνη. You're unbelievable. Κύριε, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Γρηγόρη Πιθηκότση. Κύριε Πιθηκότση, είπατε προηγουμένως δεν πιστεύετε στη μεταψύχωση. Και μάλιστα μια απάντηση που δώσατε σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας για το τι είναι Θεός. Λέτε Θεός είναι το είναι όλων μας. Αυτό έτσι πιστεύω δηλαδή και νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι. Ο Θεός είναι μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος νιώθει όταν περνάει δίπλα από μια εκκλησία, ότι περνάει από μια εκκλησία. Μπορεί αυτός να είναι ο Θεός. Το είναι μας είναι ολόκληρο. Αν δεν είχαμε αυτό, δεν θα είχαμε Θεό μέσα μας. Φοβόσαστε το Θεό? Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Τι τραγούδι ακούει ο Θεός? Δεν ξέρω. Αν ήμουν Θεός θα ήξερα. Και τι τραγούδια μπορεί να ακούει ο δαίμονας? Και εκεί πάλι δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρουν εκείνα τα παιδάκια που πάνε εκεί πέρα και κάνουν αυτά τα βασανιστήρια και τίποτα. Με μαθισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρτί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ κι εκείνη όνειρα φιλιά. Έχετε πει ότι δεν ζηλεύετε τον άλλον. Ποτέ εκείνο που θαύμασα, δηλαδή τον πνευματικό μου. Εγώ, ο πνευματικός μου πατέρα ήταν ο Μάρκος ο Μαμακάρης. Ακούγοντάς τον, δεν τον ζηλέψα. Τον άρεσα πάρα πολύ. Και γι' αυτό προχώρησα και τον άγγιξα. Και όλοι μας τον αγγίξαμε μόνο, δεν πέρασε κανείς. Είναι ο μόνος δάσκαλος που δεν τον πέρασε κανείς. Είναι ο Σωκράτης. Να τα έχουμε, λέτε, καλά με τον εαυτό μας. Οπωσδήποτε πρέπει να τα έχουμε καλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι, για να ξέρουμε τι θα βγάλουμε από μέσα μας, θα πούμε. Άμα δεν τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, μπορεί να κάνουμε και λάθος, να βγάλουμε ένα λόγο και να είναι λάθος και να προσβάλλει ή να μην μας αντιπροσωπεύει. Δεν φοβηθήκατε και από μικρός τα φαντάσματα? Ποτέ. Και δεν πιστέψατε σε δυσιδαιμονίες? Τίποτα, σε αυτά όχι. Παράδοξες δοξασίες? Δεν παραδέχομαι τίποτα από αυτά και που τα ακούω. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Είναι, υπάρχουν άνθρωποι, μην νομίζω ότι όλοι οι γνωστικοί είναι στην πιάτσα που κυκλοφορούν. Στα καλά τους. Υπάρχουν και γνωστικοί λοξοί. Ναι, λοξοί. Που δεν χωράμε μέσα να πούμε. Γι' αυτό αυτούς αντιπροσωπεύουν εκείνοι που τους καλούν. Ελάτε να σας πούμε τη μοίρα σας και δεν ξέρω τι άλλο τους λένε. Το τραγούδι καλυτερεύει τον άνθρωπο? Ναι, οπωσδήποτε. Είναι μια πλήση που πας για άλλα που λέει. Ακούγοντάς το. Πηγαίνεις αλλού, ανεβαίνεις. Πηγαίνεις στην καρδιά σου και αν θες αλλάζεις δρόμο. Τα τραγούδια πάντοτε έχουν μέσα τον έρωτα και έχουν και ένα μπαλμό ενός καημού που πέρασε ο άνθρωπος. Αυτά τα δύο έχει το τραγούδι. Και σου αλλάζει το ρου. Είχα έρθει στην συναυλία που έγινε πέρσι τον Μάρτιο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μάλιστα. Και από αυτή τη συναυλία βγήκε αυτό το CD που από ό,τι ξέρω έβρεχε διακρίνεται. Έβρεχε και όλα εκείνη τη μέρα. Δεν έριξε κεραυνούς όπως είπατε, αλλά... Έριξαν κεραυνούς οι καλλιτέχνες. Έτσι έριξαν κεραυνό οι καλλιτέχνες που με τίμησαν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες που με τίμησαν και τραγούδησαν και μίλησαν για μένα και τους ευχαριστώ που με συντροφεύουν τα λόγια τους και τα τραγούδια που μου δώσανε
μέσα στο CD για τον Γρηγόρη που έχει τίτλο. Εδώ είναι η Εθνική Ελλάδος, τραγουδάει για εσάς. Εθνική Ελλάδος, οι τραγουδιστέ όλοι. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Μάτσα της Μήνωση Γεμάη, τον πρόεδρο, επίσης τον Αχιλέα, τον Θεοφύλου, τον παραγωγό και όσοι εργάστηκαν για να γίνει αυτό το CD, που αυτό το CD δεν είναι σαν τα συνήθη. Είναι ένα CD που θα μείνει... Έχει συλλεκτική και ιστορική αξία. Ακριβώς. Σαν νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψα φώτα. Ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στο νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη που τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη που τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Ας ήτανε αληθινό το όνειρο τ' απόψινό. Το όνειρο τ' απόψινό. Ήτανε αληθινό. Κοντά μου ήρθες, δίλα μου έδωσες τ' άσπρο σου χέρι και τα δυο χείλη σου με τα δικά μου γίνανε τέρι. Ξύπνησα νύχτα κι από κοντά μου ήσουν φευγάτη κι ήμουνα μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβάτι. Ήμουνα μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβάτι. Ας ήτανε αληθινό ήτανε αληθινό. Κύριε Πιθηκότση, θέλω να κλείσετε με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο. Ναι, επειδή δεν έχω πει χρόνια πολλά καθόλου τις γιορτές, εύχομαι χρόνια πολλά υγεία, πόλεμος να μην γίνει και ο κάθε άνθρωπος να αποκτήσει αυτό που έχει φανταστεί και αυτό που θέλει. Το κάθε παιδί, ο κάθε πατέρας, η κάθε μητέρα και γενικά όλος ο λαός της γης. Κύριε Πιθηκότση, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των Ελλήνων, αν μπορώ να το πω εγώ, για τη φωνή σας, για την στάση σας και για την όλη σας δημιουργική πορεία. Ευχαριστώ κύριε Μαρλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, ήταν η φωνή της Ρωμιοσύνης. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, την ίδια ώρα.
καρδιά.